αδελφοί Βάγιο και Μαρία. Μαρίνα, προσεύχεστε αυτοβούλος και αβιάστος εις την ιερά αυτή τελετή του γάμου. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας το Βάιο και την αδελφή μας τη Μαρίνα με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μια ευλογημένη και αγία οικογένεια. Αν κάποιος από εσάς όλους γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σιωπά. Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας επ' ουράνιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερη αυτή μέρα που Εσύ παντοκράτορα, παντοδύναμε Θεέ, δια του Ιησού Χριστού, γέμισες και δια Πνεύματος Αγίου την καρδιά του αδερφού μας του Βάιου με αγάπη θεϊκή για τη Μαρίνα και ταυτόχρονα γέμισες την καρδιά της Μαρίνας εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου αγάπη θεϊκή για τον αδερφό μας το Βάιο. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού την ώρα αυτή, Εσύ Κύριε Θεέ μου, να ανοίξεις τους καταράκτες του ουρανού, να εκχέσεις την ευλογία Σου επάνω σε αυτό τα δύο τα παιδιά και επί τον όρκο Σου και με την επαγγελία Σου ευλογών κατά πάντα να τους ευλογείς και πληθύνων κατά πάντα να τους πληθύνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τώρα σε παρακαλούμε, Δέσποτα αγαθέ, Εσύ να αναλάβεις αυτή την ιερά τελετή του γάμου, Εσύ παντοδύναμε Θεέ μου, να παντρέψεις τα παιδιά αυτά, καθώς είναι γεγραμμένο εκείνο το οποίο ο Θεός συνέσευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Πολλαπλασίασε την αγάπη, Κύριε Θεέ μου, στην καρδιά του Βάιου για τη Μαρίνα και στην καρδιά της Μαρίνας για το Βάιο και κάτω σήμερα μια ευλογημένη, Άγια, Κύριε Θεέ μου, οικογένεια που θα μένει πάντοτε στην παρουσία Σου, θα είναι πάντοτε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας και θα υπηρετούν πάντοτε Εσένα τον Παντοδύναμο Θεό, αλλά και την Εκκλησία που Εσύ προσθέτεις. Στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε τα αδέλφια μας αυτά και την ιερά αυτή τελετή του γάμου σε Εσένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα στο Άγιο και σε παρακαλούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού, Εσύ ευλογών κατά πάντα να τους ευλογείς και πληθύνων κατά πάντα να τους πληθύνεις. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Καθίστε αδελφοί και να ψάλουμε τον ύμνο 541. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός στο πα... Καθίστε. Του πρωτοπλάστους δύο έτ... κατ' εικόνα Θεού και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε θελήτρα. Αγίασε την τελετή και τους δύο μελονύμφους αυτούς ευλόγησε. Πατέρα, δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε, ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε σε, Θεεποιητή, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό
να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευα αυτούς ουρανίε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε Θεπίτη, γείασε την τελετή και τους δύο μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Αμήν, Κύριε Θεέ μου. Εν αρχή επίησεν ο Θεός πρώτα τον ουρανό, το θρόνο και τον τόπο της κατοίκησής Του και τον εγέμισε με τις δυνάμεις τις αγγελικές, αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, όπου τον δοξάζουν και θα τον δοξάζουν αιώνια, και στη συνέχεια επίησε και την γη, ένα ιδιαίτερο πλανήτη, μικρό σε σχέση με το σύμπαν, στο οποίο έθεσε και γη ξηρά, αλλά και θάλασσα νερό. Και δεν υπάρχει άλλος, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι επιστήμονες, πλανήτης που να έχει νερό. Και εκεί άρχισε να κοσμεί αυτή τη γη που ήταν καταρχάς άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Αλλά το Πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφάνειας των υδάτων που κάλυπτε όλη τη γη. Από εκεί και πέρα πλέον άρχισε να δημιουργεί το φως που δεν υπήρχε φως, καθώς είπε γεννηθεί το φως και γένετο, το στερέωμα, τη σύναξη των υδάτων σε τόπο ένα, τη βλάστηση, τους φωστήρες και στη συνέχεια τα ζώα. Καταρχάς τα ψάρια και τα πουλιά, στη συνέχεια ζώα κατά το είδος αυτών, κτίνη, ερπετά και τα ζώα της γης. Και την έκτη μέρα είπε ο Θεός, έφτασε ο καιρός να κάμωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Και είναι το μοναδικό πλάσμα το οποίο δημιούργησε ο Θεός κατά την εικόνα Του. Έχουμε την ίδια εικόνα που έχει ο Θεός, καθώς και η εικόνα του Θεού του αοράτου είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, και η προοπτική του ανθρώπου είναι να γίνει και κατά την ομοίωση του Θεού και όμοιος με το Θεό. Καταρχάς όμως, επίησε ο Θεός τον άνθρωπο μόνο κατά την εικόνα εαυτού, άρσεν και θήλη, και ευλόγησεν αυτούς και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεννήσατε τη γη. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η γένεση και του ουρανού και της γης και στη συνέχεια με τα χέρια του ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από του χώματος εκ της γης και στη συνέχεια ενεφύσισε εις τους μυκτήρες αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Στη συνέχεια εφύτευσε έναν υπέροχο παράδεισο, κήπο, τον κήπο της Εδέμ. Και εκεί στον κήπο της Εδέμ έθεσε τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και ο κήπος της Εδέμ ήταν περιεφραγμένος, δεν μπορούσε να μπει κάποιος, εκτός κι αν ο Θεός το επέτρεπε. Και εκεί πλέον ο Θεός συνομιλούσε με τον Αδάμ κάθε απόγευμα, και αυτή ήταν η χαρά του Θεού. Αλλά καθώς έστρεψε με προσοχή ο Θεός το βλέμμα του στον άνθρωπο,
είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά για τη σημερινή μέρα. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Γι' αυτό και αποφάσισε ο Θεός να δημιουργήσει έναν άνθρωπο όμοιο με τον Αδάμ, κατά την εικόνα του Αδάμ και κατά την ομοίωση του Αδάμ, αλλά γυναίκα την οποία έπλασε από την πλευρά, αφού έφερε τον Αδάμ στην πρώτη νάρκωση που έγινε στον άνθρωπο, από την πλευρά του έλαβε και δημιούργησε τη γυναίκα. Και όταν ξύπνησε από την άρκωση ο Αδάμ και όταν δημιουργήθηκε η Εύα, την οποία καταρχάς ονόμασε Ανδρής, διότι εκ του ανδρός ελήφθη, τότε δημιουργήθηκε ένα φοβερό θαύμα, όπως αυτό που δημιουργήθηκε στις καρδιές του αδερφού μας του Βάιου και της αδερφής Μαρίνας. Μόλις είδε ο Αδάμ την Εύα, την αγάπησε με όλη του την καρδιά. Και μόλις είδε η Εύα τον Αδάμ, τον αγάπησε και τότε είπε ο Αδάμ, «Αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου και θα λάβει το όνομά μου και θα γίνει ο σύντροφός μου. Δεν θα είμαι πια μόνος, που δεν είναι καλό, θα έχω βοηθό, αλλά βοηθό όχι δουλείας, αγάπης την Εύα και μαζί θα ζούμε στον παράδεισο». Και αυτή είναι μια φοβερή υπόσχεση του Θεού. Γιατί ο Θεός, όταν είδε την αγάπη που αυτός εξέχε, επαναλαμβάνω, ο Θεός εξέχε την αγάπη τη δική του στην καρδιά του Αδάμ για την Εύα και της Εύας για τον Αδάμ, όπως στην καρδιά του Βάιου για τη Μαρίνα, και εγώ είμαι μάρτυρας αυτού, και της Μαρίνας για τον Βάιο. Ξαφνικά, και το μεγάλο θαύμα είναι ότι δεν γνωριζόνταν προηγούμενα, ούτε ο Βάιος ήξερε τη Μαρίνα, άλλωστε ήρθε από τη Γερμανία, ούτε η Μαρίνα ήξερε το Βάιο, άλλωστε ήρθε από το Κοροπή. Δόξα στον Θεό. Αλλά αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο, αδερφοί, ότι ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα, δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό είναι όλα ένα αιώνιο παρόν. Προκαταβολής κόσμου προγνώρισε το Βάιο για την Μαρίνα και τη Μαρίνα για το Βάιο, διά του Ιησού Χριστού, και προκαταβολής κόσμου τα σχεδίασε όλα, ώστε από το Κοροπή να έρθει στην Κηβισιά η Μαρίνα και από τη Γερμανία, ποιο μέρος, από το Ντίσσελντορφ να έρθει στην Κηβισιά ο Βάιος. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, κατά τύχη ήρθε στην Κηβισιά. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Είναι φοβερό το σχέδιο του Θεού, αδερφοί. Όλα στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάει, και ποιους αγαπάει, αυτούς που έχει προγνωρίσει ότι θα μείνουν μέχρι το τέλος στην υπακοή στο Λόγο του Θεού. Όλα τα έχει προγνωρίσει. Ξέρει πόσα παιδιά θα κάνουν, ξέρει τι δουλειά θα κάνουν, και όταν λέω δουλειά εννοώ στο έργο του Θεού, θα υπηρετούν τον Χριστό και την Εκκλησία. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι ότι ξέρει τα πάντα, αλλά ότι θα αυξάνει κατά πάντα την αγάπη που θα εκχέει στην καρδιά του Βάιου Διαπνεύματος Αγίου προς τη Μαρίνα και αντίστροφα. Δηλαδή κάθε μέρα
θα αγαπάει πιο πολύ τη Μαρίνα και κάθε μέρα η Μαρίνα θα αγαπάει πιο πολύ το Βάιο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στα παιδιά αυτά. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι 50 χρόνια μόνο και κάτι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που μου χάρισε την άναγε γυναίκα πριν 50 χρόνια. Πριν πιστέψω, το είχε προγνωρισμένο ο Θεός, προκαταβολής κόσμου, και πιστεύω, ελπίζω, ότι η γυναίκα μου είναι ευτυχισμένη που έχει άντρα της εμένα. Είναι εδώ, δεν τη βλέπω για να μου το βεβαιώσει. Α, εκεί είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να μιλάμε με ομολογίες. Και τότε ο Θεός, όταν είδε τον Αδάμ και την Εύα, είπε, γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Αδάμ ομολόγησε ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, ο Θεός είπε, γι' αυτό το λόγο, ο άνδρας, ο άνθρωπος, θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι πια οι δύο, η σάρκα μία. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι ο Βάιος και η Μαρίνα, αλλά θα είναι ένα, ο Βάιος και η Μαρίνα, ένα αντρόγυνο, ένα. Και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέσευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν πρόκειται να χωρίσει. Όμως, ο παντοδύναμος Θεός μας έδωσε το Ευαγγέλιο Του. Το Ευαγγέλιο το οποίο είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν, όπως αυτά τα δύο παιδιά. Πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και σήμερα είναι σωσμένοι, δηλαδή το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, καθώς ο Πατέρας Θεός καταρχάς έπλασε, όπως είπαμε, τον Αδάμ κατά την εικόνα του και την Εύα κατά την εικόνα του Αδάμ και τα παιδιά τους κατά την εικόνα του Αδάμ. Όμως όταν ήρθε ο Χριστός έφερε μια καινούρια γένεση, παλιγενεσία, λέγοντας το γεγεννημένο εκ της σαρκός, εκθελήματος ανδρός και γυναικός, είναι σάρκα. Το γεννημένο όμως εκ πνεύματος Αγίου, εκ του Λόγου του Θεού και εκ του Πνεύματος του Αγίου, είναι πνεύμα. Και καθώς τα δύο παιδιά αυτά αναγεννήθηκαν και ο Χριστός επί το Λόγο Του τους βάφτισε εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, τώρα είναι πλασμένοι κατά την εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και αυτό είναι ένα φοβερό θαύμα. Γιατί η ομοίωση του Θεού δεν είναι μόνο εμφανισιακά που είναι, αλλά είναι και πνευματικά, γιατί έχουν το χαρακτήρα του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέγει, καθώς εμέ απέστειλε ο Θεός για τη σωτηρία σας και εγώ αποστέλω εσάς στους ανθρώπους για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Άρα λοιπόν και οι δυο σας, όχι καθένας ξεχωριστά, και οι δυο σας έχετε αποστολή. Αποστολή από τον Πατέρα. Ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό και ο Χριστός έστειλε σε σένα τη Μαρίνα. Και ο Χριστό, και ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό και έστειλε Μαρίνα εσένα στο Βάιο. Σας έκανε ένα. Φοβερό δεν είναι αυτό? Ξέρετε τι θα πει όμως ένα? Θα έχετε απόλυτη συμφωνία. Δηλαδή, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα, Βάιε, αλλά έχεις κάποιον να σε συμβουλεύει. Και δεν θα κάνεις από εδώ και πέρα, Μαρίνα, ό,τι θέλεις, έχεις κάποιον να σε βοηθάει, να σε προστατεύει. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Εσένα σε έστειλε για να βοηθάς, να αγαπάς, να υπηρετείς την Μαρίνα
και σένα σε έστειλε να βοηθάς, να αγαπάς και να υποτάσσεσαι στον άντρα σου όπως ο Χριστός την Εκκλησία και όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω και είναι το μήνυμα για σας, παρακυρίου, είναι βλέπω τα χέρια σας ενωμένα. Έτσι ενωμένοι θα είναι όχι μόνο το σώμα σας και η ψυχή σας και το πνεύμα σας. Αυτό λέγεται συμφωνία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Ένα, το αποτέλεσμα είναι η εντολή και η υπόσχεση του Θεού. Αν δύο συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος επί της γης, λέει ο Χριστός, και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο, ο Πατέρας μου ο ουράνιος θα κάνει υπέρ εκ πέρι σου τον όσα εσείς νοείτε ή ζητείτε, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα ενεργεί μέσα σας και θα σας ενώνει. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι αυτό? Δεν θα υπάρχει τίποτα επί της γης που θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και το οποίο θα το θέλετε και ο Θεός δεν θα σας χαρίσει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία νοείτε ή ζητείτε. Αυτό θα πει η αγάπη του Χριστού σήμερα συσφίγγει εσάς και σας κάνει ένα. Η αγάπη του Χριστού σας συσφίγγει. Δηλαδή δεν είναι η αγάπη που αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου βάιε ανθρώπινη, δεν είναι η αγάπη σου που αισθάνεσαι στην καρδιά σου Μαρίνα ανθρώπινη, είναι ένα θαύμα. Είναι η αγάπη του Χριστού που σας εισφύγει και σας κάνει ένα. Και αν συνεχίσετε κατά αυτόν τον τρόπο που αρχίζετε, και πώς αρχίζετε? Στην παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν συνεχίζετε, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο που τώρα αρχίζετε, στην παρουσία του Θεού, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα περπατάτε από ευλογία σε ευλογία στη ζωή σας, από δόξα σε δόξα, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», εξέλθεται εις απάντησην αυτού και η σάλπικα του Θεού είτε τελευταία και σε μια στιγμή εν υπή οφθαλμού αυτά τα σώματα τα οποία γερνάνε καθώς περνάνε τα χρόνια. Δεν έχει σημασία αυτό, φθύρονται, γιατί είναι το κατοικητήριον προς ολίγων. Αυτά τα σώματα, τα φθαρτά θα ενδυθούν αυθαρσία. Τα θνητά θα ενδυθούν αθανασία. Και θα βρεθείτε εν μια στιγμή ερ υπή οφθαλμού στον αέρα, στο μεσουράνημα, η συνάντηση του Κυρίου και θα κατανοήσετε τότε ότι είστε ομοί με Αυτόν. Τι θα πει ομοί με Αυτόν? Όταν αναστήθηκε και επισκέφθηκε τους μαθητάς, τι τους είπε? Φοβηθήκανε, πνεύμα, φάντασμα, που πέθανε. Λέει, δεν είμαι φάντασμα, πιάστε με. Έχω σάρκα και οστά, αίμα δεν έχω. Θα έχετε κι εσείς ένα τέτοιο σώμα, το σώμα του Χριστού. Σάρκα και οστά, αιώνιο. Όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι το ξεκίνημά σας σήμερα και αυτό είναι το τέλος σας τότε. Από εδώ έως εκεί. Από εδώ είναι σήμερα. Θα δώσετε αμοιβαία υπόσχεση ενώπιον του Θεού που θα δούμε τι θέλει ο Θεός. Να αγαπάς τη Μαρίνα, να τη φροντίζεις και να την περιθάλπτεις όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, και η Μαρίνα θα σου δώσει υπόσχεση ότι θα σε σέβεται, θα σε υπακούει όπως η Εκκλησία το Χριστό, και το τέλος τι θα είναι? Όμοιοι με Αυτόν. Καταλάβατε τι μεγάλη αρχή είναι σήμερα και τι τρομακτικό, συγκλονιστικό το τέλος σας εκεί πάνω. Άρα λοιπόν, εγώ με την καλή έννοια σας ζηλεύω. Τι θα πει σας ζηλεύω? Σας καμαρώνω.
Χαίρομαι που σας βλέπω, γιατί είσαστε, αλλά αυτό δεν το λογαριάζω, δύο μια όμορφα νέα παιδιά, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι θα γίνετε δύο άνθρωποι όμοιοι με τον Χριστό. Αμήν. Όμως, για να φτάσετε σε αυτό το ευλογημένο τέλος, υπάρχει μια πορεία. Και αυτή την πορεία θα τη δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς απευθυνόμενος καταρχάς πάντοτε στη γυναίκα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, που είναι σκεύος ασθενέστερο και χρειάζεται τη φροντίδα σου, λέει στη γυναίκα. Οι γυναίκες, και εγώ λέω η Μαρίνα, οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας ως εις τον Κύριον. Διότι ο ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός και καθώς ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος. Και καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, ούτω οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται εις τους άνδρες αυτών κατά πάντα. Προσοχή όμως, αυτή η υποταγή της Εκκλησίας στον Χριστό δεν είναι υποταγή με το ζόρι, δεν είναι υποταγή δουλείας, είναι υποταγή αγάπης. Θα μπορείς να υποτάσσεσαι στον άντρα σου και να τον σέβεσαι εάν συνεχίζεις αυξανόμενα να τον αγαπάς. Δεν θα του χαλάσεις χατήρι δηλαδή. Πού να του χαλάσεις χατήρι και τέτοιο παιδί και με τέτοιο μουστάκι. Πού θα βρεις τέτοιον άνθρωπο. Άρα όσο πάει ο καιρός θα τον αγαπάς και όσο περνάει ο καιρός θα υποτάσσεσαι πιο πολύ. Όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Και θα ξέρεις ότι η κεφαλή σου είναι ο Βάιος. Κεφαλή του Βάιου είναι ο Χριστός. Κεφαλή του Χριστού είναι ο παντοδύναμος Θεός. Οι άνδρες, Βάιε, να αγαπάτε τας γυναίκας σας. Δηλαδή η αγάπη σου δεν θα λιγοστεύει και πώς θα τα καταφέρεις. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Κάτι θα πει και μπορεί να σε στενοχωρήσει. Κάτι θα πεις και μπορεί να τη στενοχωρήσεις. Αυτό όμως σε εμάς δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί το βράδυ πριν κοιμηθούμε γονατίζουμε, προσευχόμεθα, καθώς ό,τι ζητάμε μας το δίνει ο Θεός, και η προσευχή σου από σήμερα το βράδυ θα είναι: Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, κάνε τη Μαρίνα να μ' αγαπάει πολύ μέχρι το τέλος και όλο και περισσότερο, και κάνε και εμένα να αγαπάω τη Μαρίνα ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος. Αμήν. Από σήμερα και κάθε βράδυ η προσευχή σου θα είναι να σε αγαπάει η Μαρίνα πολύ και εσύ να την αγαπάς πιο πολύ. Και η προσευχή σου Μαρίνα από σήμερα είναι: Πατέρα, κάνε με να αγαπάω το Βάιο πολύ και ακόμη πιο πολύ καθώς περνάει ο καιρός και πιο πολύ από το Βάιο. Αυτό ξέρετε τι θα πει. Θα πει ενότητα πίστεως, ενότητα Πνεύματος Αγίου, ενότητα εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, παιδιά μου. Άρα, ό,τι ανετήσετε, ετείτε. Και μάλιστα λέει κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Έως τώρα δεν ετήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Σαν ένα. Από τώρα και στο εξής, από σήμερα, την πρώτη μέρα του γάμου σας και πριν συμβρεθείτε, από τώρα ετείτε και θέλετε πάντοτε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, το μήνυμα του Θεού για το Βάιο, το σύζυγο της Μαρίνας και για τη Μαρίνα την σύζυγο του Βαΐου. Αμήν. Ξαναγυρίζουμε στους άντρες, σε σένα. Οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας. Πώς? Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και πώς την αγάπησε? Παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Είσαι έτοιμος να παραδίδεις τον εαυτό σου υπέρ της Μαρίνας? Όπως ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα την αγιάσεις. Άρα ο αγιασμός της Μαρίνας εξαρτάται από το Χριστό μέσα από σένα. Ενδύθετε την ανταπεινοφροσύνη ποτασσόμενη σ' αλλήλους και τότε θα σας υψώσει ο Κύριος εν καιρό. Άρα, ξαναδιαβάζω και θέλω με μεγάλη προσοχή το Λόγο του Θεού βάει σήμερα να τον θυμάσαι σ' όλη σου τη ζωή. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, ώστε παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας για να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει με το λουτρόν του ύδατος δια του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν εσύ θα μελετάς κάθε βράδυ το Λόγο του Θεού μαζί με τη Μαρίνα. Ο Λόγος του Θεού θα είναι η τρυφή σου και η τροφή σου, γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού, αλλά και η τρυφή σου, η χαρά σου. Θα έχετε μία γραφή δική σου, μία γραφή δική σου και μία κοινή γραφή δική σας, που θα σημειώνετε εκεί ό,τι ο Θεός σας χαρίζει. Θα είναι το ημερολόγιο σας, που λένε οι άνθρωποι, αλλά δεν θα είναι για σας το ημερολόγιο σας, το ανθρώπινο, το ημερολόγιο σας εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ώστε η δική σου ευθύνη, Βάγιο, είναι να παραστήσεις την Μαρίνα όπως ο Χριστός παρέστησε και θα παραστήσει την Εκκλησία ένδοξη, και μην ξεχνάς κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εσύ είσαι η κεφαλή της Μαρίνας. Η Μαρίνα όμως είναι η δόξα σου. Εάν θέλεις να είσαι ένδοξος στην παρουσία του Θεού, θα φροντίζεις, θα περιθάλπεις, θα εκτρέφεις και θα αγαπάς τη Μαρίνα για να είναι ένδοξη στην παρουσία του Θεού, άρα αυτή θα είναι η δόξα σου. Η δόξα του Χριστού ποια είναι? Η Εκκλησία Του. Η δόξα του Βάγιου ποια είναι? Η Μαρίνα. Δεν είναι η δουλειά σου, δεν είναι η ομορφιά σου, δεν είναι η λεβεντιά σου, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η δόξα σου λέγεται Μαρίνα. Με κατάλαβες? Και εσύ δεν διοικείσαι από το μυαλό σου, ούτε από την καρδιά σου, ούτε από την αρέσκειά σου. Εσένα κεφαλή σου λέγεται Βάιος. Άρα θα υποτάσσεσαι κατά πάντα με υποταγή αγάπης, επειδή τον αγαπάς δεν θα του χαλάς ποτέ χατήρι. Και εσύ ακόμη περισσότερο δεν θα της χαλάς ποτέ χατήρι. Καταλαβαίνετε τι οικογένεια σας χαρίζει ο Θεός? Ξέρεις τι θα πει, Βάγε, να έχεις γυναίκα χριστιανή που θα προσεύγεται για κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου πάντοτε και ποτέ δεν θα σου χαλάει χατήρι? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει, Μαρίνα, ότι ο Θεός σου χαρίζει έναν άνθρωπο που θα σε φροντίζει, θα σε περιθάλπτει, θα σε εκτρέφει, θα προσεύχεται για σένα και ποτέ δεν θα σου χαλάει χατήρι? Κατάλαβες τι ενότητα αγάπης σας χαρίζει ο Χριστός σήμερα, αυτή την ευλογημένη μέρα που λέγεται η μέρα του γάμου σας? Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει στον ουρανό γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Και οι νύμφοι θα είναι ένδοξα ντυμένοι, με κατάλευκα, λαμπρό και πραγματικά υπέροχο νυφικό φόρεμα. Και ο Χριστός θα είναι πραγματικά η εικόνα του Θεού του αοράτου, το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν χρεωστούν οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως το σώμα τους. Έτσι λοιπόν, θα αφήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, Μαρίνα, θα αφήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα δούμε τι θα πει θα αφήσεις, και θα προσκοληθείς τη γυναίκα σου και θα προσκοληθείς στον άντρα σου και θα γίνετε ένα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει
ότι θα αγαπάς τώρα λιγότερο Μαρίνα τους γονείς σου, Βάιε τους γονείς σου. Τώρα τους αγαπάς περισσότερο. Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα τέκνα, τώρα πια δεν έχεις δύο γονείς Βάιε, έχεις τέσσερις. Τρεις. Τώρα δεν έχεις εσύ δύο γονείς, έναν, τη μητέρα, έχεις τρεις. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, γιατί αυτό είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Που λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αυτή είναι πρώτη εντολή με επαγγελία. Το αποτέλεσμα, πάντοτε θα γίνετε καλό από τον παντοδύναμο Θεό στη ζωή σας και θα είσαστε μακροχρόνιοι και στο τέλος αιώνιοι. Άρα, τίμα τη μητέρα σου, τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Τίμα τη μητέρα σου, τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Θα σου γίνεται καλό και θα είσαστε μακροχρόνιοι. Αμήν. Επίσης λέει δύο πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και προσοχή να μην είστε ποτέ πικροί σε αυτές. Δεν θα την πικραίνεις. Γιατί υπάρχει τρόπος να την κάνεις χαρούμενη, αλλά υπάρχει τρόπος και να πικραίνεις την καρδιά της. Δεν θα σου γίνεται καλό. Και εσύ Μαρίνα, θα υποτάσσεις τον άντρα σου, δεν θα τον στενοχωρείς, αλλά προσέχτε το σας παρακαλώ το δεύτερο μήνυμα παρακυρίω. Από σένα εξαρτάται η ευτυχία της και από σένα εξαρτάται η ευτυχία του. Και όταν λέω ευτυχία δεν λέω ανθρώπινη, ενώ ευτυχία ουράνια, δηλαδή ευλογία. Άρα από εδώ και πέρα είσαστε ένα, ήσασταν δύο, είσαστε ένα, θα γίνετε τρεις τώρα. Ανάμεσά σας θα είναι και ο Χριστός. Δεν είναι φοβερό? Αυτός που θα σας ενώνει και θα σας κάνει ένα, θα είναι αυτός που θα επικαλείστε, διότι όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Άρα Βάιο, θα λες Χριστέ μου, ευλόγησε πιο πολύ από μένα τη Μαρίνα. Με κατάλαβες? Και εσύ Μαρίνα θα λες, Χριστέ μου σε παρακαλώ, ευλόγησε πιο πολύ από μένα το Βάιο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Θα μπερδέψετε το Θεό και θα ξέρετε ποιον θα ευλογήσει πιο πολύ. Θα σας ευλογεί πολύ και τους δύο. Όταν ακούει αυτή την προσευχή της αγάπης και της ταπείνωσης. Αμήν. Πάμε τώρα και κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι γυναίκες, επαναλαμβάνει ο Λόγος του Θεού, υποτάσσεστε εις τους άντρες σας. Και προσοχή, ο στολισμός σας, γιατί τώρα είσαι στολισμένη. Και έτσι πρέπει. Γιατί σε νύμφη όπως θα είναι στολισμένη και η εκκλησία στο γάμο της. Ο στολισμός σας όμως από εδώ και πέρα δεν θα είναι ο εξωτερικός, πολύ σοβαρό, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων και της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο στολισμός σας θα είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας σου Μαρίνα και κοσμημένος με την αυθαρσία, πρόσεξε, τρίτο μήνυμα, του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολυτελές ενώπιον του Θεού. Ποια είναι η πολυτελειά σου ενώπιον του Θεού, μέσα στην οικογένεια, πράου και ησύχιο πνεύμα. Απαγορεύεται να νευριάζεις και όταν νευριάζεις οργίζεσαι και μην αμαρτάνετε, θα πηγαίνεις στο ταμείο σου, θα πληρώνεσαι με πνευμάγιο και θα έρχεται η ειρήνη του Θεού, γιατί μπορεί να κάνει πράγματα που σε ενοχλούν για την άνθρωπος. Αλλά και εσύ μπορείς να κάνεις πράγματα που τον ενοχλούν, γιατί είναι άνθρωπος, γιατί είσαι άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε
πράω και ησύχει ο πνεύμα και οι δυο. Ιδού ο δούλος μου, λέει ο Θεός, στον οποίον ευαρεστήθηκα. Γιατί είναι πράος, ησύχιος και ταπεινός. Ιδού η δούλη μου στην οποία ευαρεστούμε, γιατί έχει πράο και ησύχιο πνεύμα έναντι του ανδρός της. Άρα τώρα πάμε στο πιο σοβαρό θέμα. Τώρα είστε παιδιά Θεού, τώρα σας έκανε ένα, θα σας κάνει ένα ο Θεός. Τώρα όμως έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θα εκχαίω από του πνεύματός μου και θα προφητεύουμε. Δηλαδή, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός σας, τότε και μόνο τότε, ο καρπός σας θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος σας ζωή αιώνιας. Άρα, σε ελευθέρωσε ο Χριστός Μαρίνα. Αμήν. Σε ελευθέρωσε ο Χριστός Βάγιο. Αμήν. Σου χαρίζει ένα υπέροχο δώρο. Το εκτιμάς. Σου χαρίζει ένα πολύ πιο υπέροχο δώρο. Το εκτιμάς. Τώρα όμως, εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός από σας, δούλος και δούλη Θεού. Γιατί τότε και μόνο τότε ο καρπός σας θα είναι εισαγιασμόν και τότε και μόνο τότε το τέλος σας ζωή αιώνιας. Πράω και ησύχιο πνεύμα. Πράος, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμει στο λόγο του Θεού. Και οι δυο, καρδία κατά την καρδία του Θεού. Το αίτημά σας. Οι άνδρες, τώρα υπάρχει μεγάλη ευθύνη εδώ, να συνοικείτε με τις γυναίκες σας κατά γνώση. Δεν θα είσαι αδιάφορος, δεν θα πεις την αγαπάω και τελείωσε. Την αγαπάω και ενδιαφέρομαι. Θα συνοικείς μαζί της γνωρίζοντας τα πάντα. Τις δυσκολίες της, τις στενοχώριες της. Στις δυσκολίες θα βάζεις πλάτη. Στις στενοχώριες θα της δίνεις χαρά. Στη χαρά της θα της αυξάνεις τη χαρά. Το ίδιο και εσύ, Μαρίνα. Θα συνοικείς κατά γνώση. Δηλαδή, ζούμε μέσα στον κόσμο αυτό. Ο Βάιος δουλεύει. Στη δουλειά του θα έχει προβλήματα. Από ποιον θα ζητάει προσευχή για βοήθεια? Από μένα? Και να το κάνει από σένα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τον αγαπάω όπως εσύ τον αγαπάς. Εγώ δεν είμαι ένα, ούτε θα γίνω ποτέ ένα με το Βάγιο. Η αγάπη του Χριστού θα μας συσφίγγει, αλλά ένα θα είσαι εσύ με το Βάγιο. Και η Μαρίνα θα έχει δυσκολίες στη ζωή της. Μεθαύριο θα κάνετε παιδιά. Την ευθύνη των παιδιών την έχει η Μαρίνα. Την ευθύνη της Μαρίνας την έχεις εσύ. Άρα, κατά γνώση, θα γνωρίζεις όλα τα προβλήματα, όλα τα ζητήματα, αλλά και κάθε τι που θα φέρνει χαρά και θλίψη και στον έναν και στον άλλον. Και μαζί θα το αντιμετωπίζετε. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα του Θεού? Μαζί θα αντιμετωπίζετε ένα τα πάντα και θα κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύετε διά του Ιησού Χριστού. Και θα σας κάνει ευωδία Χριστού προς τον Θεό και προς τους σωζωμένους και προς τους απολυμένους. Να το ξαναπώ αυτό γιατί είναι το τελευταίο μήνυμα για σας. Πάντοτε θα θριαμβεύετε. Πάντοτε θα θριαμβεύετε. Με μία προϋπόθεση. Εσύ θα γνωρίζεις κάθε λεπτομέρεια της ζωής της Μαρίνας για να βάζεις πλάτη, για να προσεύχεσαι και εσύ Μαρίνα θα γνωρίζεις κάθε λεπτομέρεια της ταλαιπωρίας ή της χαράς του Βάγιου για να δοξάζεις τον Θεό και για να ευχαριστείς τον Θεό. Αμήν. Τότε θα κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύετε δια του Ιησού Χριστού εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Ξέρεις τι θα πει θρίαμβος? Θα συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια σας.
Γιατί ο διάβολος είναι ο εχθρός μας. Δεν πάβει να υπάρχει. Σας ζηλεύει. Αν κάποιος σας ζηλεύει, όχι όπως εγώ, από αγάπη, αλλά από μίσος, είναι ο διάβολος. Και τι θέλει, σας χωρίσει. Ο Θεός τι κάνει, θα τον συντρίβει κάτω από τα πόδια σας. Πότε, αν εσύ αγαπάς τη Μαρίνα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία και εσύ Μαρίνα υποτάσσεσαι στο Βάγιο όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Θριαμβευτές. Και τώρα ένα τελευταίο που δεν είναι και το πλέον ασήμαντο. Ο Λόγος του Θεού λέει. Περί δε των όσων μη γράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο πριν παντρευτεί να μην εγγύσει γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστος τη δική του γυναίκα και κάθε μία να έχει το δικό της άντρα. Και τώρα η εντολή. Ο ανήρ ας αποθείδει εις τη γυναίκα την οφειλωμένη εις αυτήν εύνοια. Ομοίως και η γυναίκα ας αποδίδει στον άντρα της την οφειλωμένη σε αυτήν εύνοια. Σε αυτόν εύνοια. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα. Άκουσες Μαρίνα, να το ξαναπώ. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά ο άντρας της. Ομοίως δε και ο άντρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά η γυναίκα του. Γι' αυτό μην αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών δια να καταγίνεστε εις την νηστεία και στην προσευχή και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό για να μη σας πειράζει ο σατανάς για την ακράτειά σας. Άρα λοιπόν ένα, αλλά το τονίζω, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Σας κάνει σήμερα ο Θεός ένα στο σώμα. Το σώμα σου δεν σου ανήκει, ανήκει στη Μαρίνα. Το σώμα σου δεν σου ανήκει, ανήκει στον άντρα. Ψυχή, ό,τι θέλεις πρέπει να το θέλει. Ό,τι θέλεις πρέπει να το θέλει. Και πνεύμα, ό,τι αποφασίζεις πρέπει να συμφωνεί και ό,τι αποφασίζεις πρέπει να συμφωνεί. Αλλά με μία προϋπόθεση. Οι βουλές σας δεν είναι βουλές του Θεού. Και οι αποφάσεις σας, η οδή σας δεν είναι οδή του Θεού. Άρα δεν θα κάνετε ούτε ό,τι σας αρέσει, ούτε ό,τι θέλετε, ούτε ό,τι νομίζετε. Αλλά θα κάνετε ό,τι αρέσει στο Θεό, θα τον ρωτάτε, τον Χριστό που θα είναι ο τρίτος. Θα κάνετε ό,τι, όχι ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει ο Χριστός και θα κάνετε όχι ό,τι νομίζετε, ό,τι εντέλεται ο Χριστός. Και από εδώ και πέρα η ζωή σας θα είναι στην απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Γι' αυτό τα λόγια του γάμου σας παρακαλώ να τα κρατήσετε και μαζί στο πέρασμα του χρόνου να τα ακούτε. Είναι υποσχέσεις Θεού. Βάγιο για τη Μαρίνα, Μαρίνα για το Βάγιο. Βάγιο για τη Μαρίνα σου, Μαρίνα για το Βάγιο σου. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε τώρα αγαπητά μου αδέλφια. Αγκάλιασέ την, αγκάλιασέ τον, έτσι. Αγαπητέ αδελφέ Βάιε, στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας. Αγαπητέ αδελφέ Βάιε, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει σήμερα την αδελφή μας τη Μαρίνα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του σαν νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Απολύτως βέβαιος. Αμήν. Υπόσχεσαι ενώπιον Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας ότι θα αγαπάς αυτήν όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε και αγαπάει την Εκκλησία Του και παρέδωκε τον εαυτό Του υπέρ αυτής.
υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις εις αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση, αποδίδοντας τιμία σε αυτήν ως συσκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Κατά γνώση και εμφρονήσει. Υπόσχεσαι τέλος ότι κανένα πρόσωπο η περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει ποτέ από αυτήν παρά μόνο θάνατος. Όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη κόριζε το. Το υπόσχεσαι. Αγαπητή αδερφή Μαρίνα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας και Θεός μας σου δίνει σήμερα τον αδελφό μας το Βάγιο για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι Αυτόν πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίω. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε Αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί με Αυτόν κατά γνώση και εμφρονήσει και θα υποτάσσεσαι εις Αυτόν καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά το Λόγο του Θεού. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από Αυτόν παρά μόνο θάνατος, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέ το. Δώστε μου τις βέρες τώρα και ελάτε κοντά μου. Τώρα αγαπημένοι μου, αγαπημένα μου αδέλφια, θα προσευχόμαστε όλοι μαζί για τα αδέλφια αυτά, ο Θεός να τα ευλογήσει. Να τους χαρίσει παιδιά, να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του και να τους έχει πάντοτε έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Καλιάσαι. Πατέρα μας σε ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε Θεέ μου, για τον αδελφό μας τον Βάιο, για την αδελφή μας τη Μαρίνα, που τους έφερε σήμερα, αυτή τη στιγμή, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη στάση και θέση αγκαλιασμένους και αγαπημένους, αφού, Κύριε Θεέ μου, ομολόγησαν ότι Εσύ τους έκλεξες τον έναν για τον άλλον και υποσχέθηκαν ενώπιόν σου στο όνομα του Χριστού ότι θα είναι πάντοτε σύμφωνη η ζωή τους κατά το θέλημά σου, και εμείς την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε υπέρ αυτών, να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, να τους φυλάς πάντοτε από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, να τους φυλάς πάντοτε αγαπημένους, ενωμένους, να τους φυλάς πάντοτε από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από αρρώστιες, αλλά και από τον διάβολο και σατανά. Και να τους έχεις πάντοτε, Κύριε Θεέ μου, στην παρουσία σου, έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τώρα στο όνομα του Χριστού αφιερώνω τον αδερφό μου το Βάιο και την αδερφή μου τη Μαρίνα σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα στο Άγιο είναι το ονόματι του Χριστού, και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Και εγώ, μη φεύγετε, και εγώ ύστερα από την ομολογία σας και τις υποσχέσεις σας, σαν λειτουργός νόμιμος της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύττω σύζυγους και επί το λόγο του Κυρίου, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να χωρίσει. Αμήν. Λίγο πιο πολύ σε αυτό.
Καθίστε, αγαπητά μου αδέλφια, και εσείς καθίστε, παιδιά μου, με προσοχή, πρόσεξε, μη σκοντάψει. Και τώρα θα σας μοιράσουν μπουμπουνιέρες τα αδέλφια μας και εμείς θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 543. Και υπάρχει ένα